Πάμε να δούμε το στιγμιότυπο, το απόσπασμα με τον πατέρα Στυλιανό Καρπαδίου, ο οποίος εκλήθη σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης και θα θαυμάσετε, αν μη τι άλλο, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, ότι δεν κόλωσε κατά το κοινό λεγόμενο, δεν δίστασε, είπε, υποστήριξε μέχρι κεραίας αυτά τα οποία θεωρεί σωστά. Πάμε να το δούμε. Λέμε μεταξύ μας, βρε άνθρωπε, δεν είσαι φυσιολογικός. Δεν σκέφτεσαι φυσιολογικά. Για να δούμε λοιπόν η φύση. Δηλώνουν αγάπη, αλλά είναι μέσα στο... μέσα στο μίσος. Απολύτως αφύσικο το γεγονός δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι του ιδίου φύλου, να συνέρχονται. Και αφού είναι άκαρπες σηκές. Μα αυτή τη στιγμή δεν έχουν παιδιά. Αυτό με προσβάλλει προσωπικά. Άρα, προσβάλλει προσωπικά. Καινούργιο, με συγχωρείτε. Όχι, δεν σας συγχωρώ, γιατί έχετε πει ότι δεν είναι φυσιολογικό. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσετε. Ότι έχουμε θλίψη, ότι έχουμε το μίσος μέσα μας. Βέβαια. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι έχουν θλίψη και μίσος. Και θλίψη και μίσος και κυρίως ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος υφίσταται τον βιασμό. Ποιο βιασμό? Μάλιστα υπάρχει μία... Με συγχωρείτε κύριε. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει βιασμός. Τι η φύση βιασμός? Διαφορετικά ορίζει τα πράγματα μέσα στην φυσιολογία την ανθρώπινη. Σας παρακαλώ πολύ. Ακόμη και καθαρά, με συγχωρείτε, ακόμη και καθαρά ιατρικά, μάλιστα, αυτό το οποίο κάνετε είναι απολύτως αφύσικο. Δικαίωμα μάλιστα έχετε να είστε αυτό το οποίο θέλετε να είστε, αλλά στο σπίτι σας. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε να το κάνετε, με συγχωρείτε, να το κάνετε δημόσιο θέμα. Πάτε, να περάσετε τις ιδέες σας. Θα σας λέω, οι ιδέες σας είναι διαστροφικές. Τελείωσε. Εντάξει. Σας λέω διαστροφικό. Στην ερώτηση. Λοιπόν, Στέφανε Χίο. Ακούστε. Έχουμε να κάνουμε καταρχήν με έναν ιερωμένο, έναν σοφόρ. Να τα δούμε εκλογικευμένα τα πράγματα, πέραν του γεγονότος για το παιδί με το καρό πουλοβεράκι, με τα λαχούρια, ή πέραν του γεγονότος της άλλης κυρίας της διπλανής, η οποία ήταν παρουσιάστρια και είναι παρουσιάστρια και έχει τις δικές της απόψεις το βράδυ στα μπαρ. Ο Στυλιανός Καρπαθίου, εκτός αν δεν κάνω λάθος από ιερωμένος, είναι και ψυχίατρος. Σωστά. Το 1972, κύριε Καψαμπέλη και αγαπητέ κύριε Σπίνο και αγαπητοί φίλοι και φίλες που μας παρακολουθούν, να μάθουμε μερικά πράγματα. Δύο λεπτά θα κλέψω. Ένας παλιάτσος, ένας ομοφυλόφιλος ψυχίατρος, παρουσιάστηκε ενώπιον της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Τον αποκαλώ παλιάτσο γιατί φορούσε μάσκα. Ήταν μασκοφόρος. Ο μεταμφιασμένος ομοφυλόφιλος ψυχίατρος προσπάθησε να πείσει μέχρι το 1972 καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια κόκκινη γραμμή. Οι ομοφυλόφιλοι χαρακτηρίζονταν ασθενείς. Οι ομοφυλόφιλοι, 1972, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, η πιο ισχυρή ψυχιατρική εταιρεία του κόσμου, από την οποία παίρναμε και εμείς τα διδάγματά μας με τους καθηγητές Πανεπιστημίου της Ψυχιατρικής. Ήταν μια κοινωνικοπαθητική διαταραχή της προσωπικότητας. Έτσι χαρακτηριζόταν. Ένας λοιπόν ομοφυλόφιλος ψυχίατρος προσπάθησε με παγαπονδισμό να ξεγελάσει την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία φορώντας μια μάσκα του Νίξον και διακηρύττοντας ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι σοβαροί και άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν κεκτημένα δικαιώματα στον επαγγελματικό χώρο. Το κατάφερε. Έκτοτε, από τότε, ξεκίνησε το κακό. Κατά τη γνώμη μου κακό και κατά τη γνώμη του Στυλιανού Καρπαθίου. Τι είπε? Αυτό που είδαμε πριν από λίγο ήταν ένα μανιφέστο ελεύθερης άποψης. Ήταν ένα μανιφέστο ελευθέρου ανθρώπου. Ένα μανιφέστο ελευθερίας και ελευθερίας έκφρασης. Και μπράβο στο κανάλι που το φιλοξένησε. Πέραν τούτου, αυτό που είπε περί βιασμού είναι σωστό. Αυτό που είπε περί τερψιπροκτίας είναι σωστό. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είμαστε η μειονότητα στη χώρα. Είμαστε η πλειονότητα και η πλειοψηφία. Και επειδή υπάρχει πλειοψηφικό σύστημα στη χώρα, εμείς θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εμείς, οι πατριώτες και οι δεξιοί.
αυτό ελπίζω να το καταλαβαίνουν καλά, όλοι αυτοί που έχουν δώσει το χέρι τους σε ένα χορό θηλυπρεπών ατόμων, οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Και κάτι ακόμα, και κλείνω με αυτό. Mm-hmm. Διείδε ο Στυλιανός Καρπαθίου, ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου, αυτό το οποίο είπε και στο οποίο είμαι συγκαταβατικός. Υπάρχει μία μυσαλλοδοξία. Δεν το ακούσαμε όλο. Ο ψυχίατρος Καρπαθίου είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, ανατράφηκαν ή έχουν ορμονικές δυσλειτουργίες. Πάμε στον Αριστινό. Επιβάλλουν την άποψή τους γιατί μισούν τη φύση τους. Πάμε στον Αριστινό. Πάμε στον Άρη. Εγώ θέλω να πω και το λέω με πολύ μεγάλη ευγένεια γιατί ξέρει πόσο τον αγαπώ τον Καρπαθίου. Είμαστε φίλοι. Να μην ξαναπάει σε τέτοιες εκπομπές γιατί κινδυνεύει να γραφικοποιηθεί ο άριστα ιατρικός και επιστημονικός του λόγος. Κύριε Καψαμπέλη, δυστυχώς εμείς οι τρεις δεν έχουμε ούτε μέλλον ούτε τύχη σε έναν άλλο δημόσιο διάβλο φωνής δημοσιογραφικής έπαλξης γιατί δεν είμαστε ομοφιλόφιλοι. Τα επόμενα 24 ώρα είναι της μόδας πλέον συμπαρουσιαστές εκπομπών να δηλώνουν κατεξοχήν, όχι ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Αυτό κάποιος που το δηλώνει το κάνει για επίδειξη που συμβαδίζει με τον νεωτερισμό της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά που θέλει να παντρευτεί. Και θα δείτε ότι οι εκπομπές θα έχουν τεράστια ακροματικότητα όταν ένας συμπαρουσιαστής θα λέει να συνδεθούμε τώρα και με τον Παναγιώτη, τον φίλο μου. Α, τον Παναγιώτη, θα λέει η καλή συμπαρουσιάστρια. Και οι εκπομπές θα εκτινάζονται στο 80%. Θα γίνει μια απίστευτη τηλεοπτική χυδαιότητα γιατί το ανέχετε, προσέξτε, ο ελληνικός λαός. Και εγώ επιμένω, επαναλαμβάνω και βροντοφωνάζω χαμηλόφωνα. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Την έχουμε άπαντες που καθόμαστε και ανεχόμαστε τέτοιες εκπομπές. Παρακαλώ θερμά, γιατί ξέρω ότι μας ακούει, μας σέβεται και έχει και έναν λόγο πάρα πολύ σοβαρό, ιερό και επιστημονικό. Ο Καρπαθίου και ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του να μην ξαναεμφανιστεί σε τέτοιες εκπομπές. Εντάξει. Οι εκπομπές έχουν γίνει από κούμπι σαθρότητας και παρακμής, ενώ για τα πρωινά. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λογών. Και εγώ έκανα μια αποτροπή λοιπόν, από αγάπη και από σεβασμό σε έναν άνθρωπο που εκτιμώ αφάνταστο. Προς το παρόν, ας βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό το θέμα.